ξεκινάμε τώρα στα ερωτήματα τα οποία αφορούν τον Επίτροπο Φραττίνη, τον οποίο χαιρετίζω, το πρώτο Παναγιωτοπούλου, σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης των παιδιών των παρανόμων μεταναστών. Κύριε Επίτροπε, όταν είσαστε έτοιμος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ συχνό το πρόβλημα αυτό ότι τα παιδιά παρανόμων μεταναστών λόγω αυτής της παρανομίας δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο και έτσι αποκλείονται από την ευκαιρία να έχουν μια σωστή εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή μας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού, χρειάζεται μια νομική βάση στη συνθήκη για να δράσουμε στο συγκεκριμένο αυτό τομέα για να διασφυλάξουμε τα δικαιώματα των παιδιών και στον τομέα της μετανάστευσης δεν υπάρχει μια τέτοια συγκεκριμένη νομική βάση. Τούτου λεχθέντος, σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, υπάρχει ήδη ένα κοινό πρότυπο, τουλάχιστον ένα ελάχιστο κοινό πρότυπο, διότι όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως που ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα κράτη-μέλη πρέπει να παραχωρήσουν ορισμένα δικαιώματα ανεξάρτητα από το καθεστώς νόμιμης παράνομης μετανάστευσης σε όλους τους πολίτες, όπως είναι η επίγουσα, η υγειονομική περίθαψη ή οι πόροι για την επιβίωσή τους. Σε ό,τι αφορά την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πέραν των ιδιαιτέρων διατάξεων αυτής της σύμβασης προβλέπεται και υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πάντα υπόψη τα καλύτερα συμφέροντα του παιδιού σε επίπεδο κοινοτικό. Υπάρχει η πρόταση της Κομισιόν για μια οδηγία επιστροφής και προτείνει αυτή ότι τα κράτη-μέλη υπόκεινται σε υποχρεώσεις που προέρχονται από τα διεθνή θεμελιώδη δικαιώματα για όλους, όπως είναι το δικαίωμα για την εκπαίδευση ή για το δικαίωμα επανένωσης, τότε στην περίπτωση αυτή δεν θα υπάρξει απόφαση επιστροφής των παιδιών αυτών. Κυρία Παναγιωτοπούλου. Επίτροπε, γιατί η συμπληρωματική μου ερώτηση είναι αν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών τηρούνται και αν έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε μόνο παιδιά παράνομους μετανάστες, αλλά έχουμε και παράνομους δουλέμπορους παιδιά στο νησί μου, στη Χίο, που είναι απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές, συνελήφθη δουλέμπορος 14 ετών. Ευχαριστώ. Σίγουρα το θέμα που αναφέρατε, που θίξατε, είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα. Σίγουρα είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση.